αισιοδοξίας από τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων για την πανόλησα εγωπρόβατα, καθώς τα 5 δείγματα ήταν αρνητικά στη ζώνη των 3 χιλιόμετρων στην ευρύτερη περιοχή των Αστερουσίων από το σημείο εμφάνισης των πρώτων κρουσμάτων σε Εθιά και Παρανύφους του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Τα πρώτα 5 δείγματα ήταν αρνητικά και αυτό είναι ένα πρώτο καλό αποτέλεσμα σε αυτή τη δύσκολη πορεία που διανύουμε. Ας ελπίσουμε και τα επόμενα δείγματα να είναι αρνητικά. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς δεν υπάρχει διασπορά της πανόλης στα εγωπρόβατα. Ωστόσο, κτηνοτρόφοι κάθονται σε αναμένα κάρβουνα, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε ακτίνα 13 χιλιόμετρων. Πιστεύω κάθε μέρα να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Πιέζουμε για γρήγορη ανάλυση των αποτελεσμάτων. Το εργαστήριο στην Αθήνα δέχεται πάρα πολλά δείγματα από όλη την Ελλάδα. Έχει μπλοκάρει σε ένα βαθμό και περιμένουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να βγαίνουν και τα αποτελέσματα για να μπορούμε να βλέπουμε την παραπέρα πορεία μας. Έχουμε περάσει τα 10 χιλιόμετρα, πάμε προς τα 13 χιλιόμετρα, γίνονται έλυση τώρα για να δούμε τι συμβαίνει και ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Όλοι ενισχύουμε. Το χωριό μας δεν έχει πολύ κτηνοτροφία. Έχουμε 30.000 εγωπρόβατα. Αν δεν πέσει, τι θα γίνουμε, ξεκλειριστούμε όλοι. Υπάρχει ανησυχία, αλλά τα πρόβατα δεν έχουν τέτοια προβλήματα, μας πάει. Δεν έχουν αντιμετωπίσει την ώρα. Την ίδια ώρα, μεγάλες ελλείψεις καταγράφονται σε αρνιά, κατσίκια και πρόβατα στα ακρεοπολία του νομού Ηρακλείου, καθώς ασφαγεία σε όλη την Κρήτη θα παραμείνουν κλειστά έως τις 11 Αυγούστου με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν υπάρχουν σε κάποια ελάχιστα ακρεοπολία, κάποια ελάχιστα πάλι κρέατα. Πολύ λίγα. Σήμερα, αύριο θα σταματήσουν αυτά τα κρέατα, δεν θα υπάρχουν καθόλου. Υπάρχει έλλειψη στα αμνοερήφια. Όμως η αγορά καλύπτεται από όλα τα άλλα κρέατα. Μοσχάρι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο, κουνελάκι. Το αρνητικό είναι μην εξαπλωθεί και καταστραφεί η κτηνοτροφία μας. Θα υπάρξει μεγάλη οικονομική ζημιά. Ας ευχηθούμε να μην παραταθεί η απαγόρευση και να συνεχιστούν οι σφαγές κανονικά. Διότι έχουμε το 15 Αύγουστο μπροστά μας που ήθιστε εδώ στην Κρήτη ο 15 Αύγουστο να γίνεται με αρνάκι, κατσικάκι, πρόβατο κτλ. Το οποίο δεν θα υπάρξει. Είναι η γάμη, είναι οι κοινωνικές εκδηλώσεις, εκεί θα υπάρξει λίγο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μην συνεχιστεί, γιατί αν γίνει αυτό, εννοείται ότι υπάρχουν εναλλαγές ό,τι αφορά το φαγητό, αλλά ξέρετε ότι η παραδοσιακή γάμη και γενικότερα τα μυστήρια και όλα αυτά που κάνουν έχουν σαν παραδοσιακό είδος το αμνοερήφιο. Οπότε όσο πιο άμεσα λυθεί το πρόβλημα, τόσο το καλύτερο, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα πλήγμα μεγάλο και για τους κτηνοτρόφους. Στην πλατεία χθες ήταν 1.000 άνθρωποι και δεν φάγανε ένα κιλό αρνί. Πήγα εδώ να ψωνίσω χθες το κρέας. Του λέω, βάλε μου αρνί. Λέω, ας ήθελα λέει, να τα βλέπετε τα αρνιά. Δεν υπάρχουν. Μου λέει, το έχουν απαγορεύσει. Δηλαδή, δημιουργείται κατάσταση. Μεγάλη. Λέω ότι εφόσον απαγορεύσει το αρνί, δεν θα υπάρχει και το πιλάτι. Οπότε θα υποστούν ζημιές και τα κέντρα. Μεγάλες ζημιές. Τι, πώς να το κάνει το πιλάτι. Δεν πρέπει να φάει πιλάτι. Για όνομα της Παναγίας μου. Σε μια κουταλιά νερό πνιγόμαστε. Εγώ ήμουνα προχθές σε ένα γάμο. Και ήταν όλα εντάξει. Και αρνί είχαν και γαμοπύλαφο είχαν και από όλα είχαν. Εάν δεν γίνει τώρα, βλέπουμε πολύ άσχημο τέλος και μέλλον για την κτηνοτροφία μας. Ωστόσο, όπως σημειώνουν κτηνοτρόφοι, κρεοπόλες και επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης, στην περίπτωση που παραταθεί η απαγόρευση της μετακίνησης και σφαγής ζώων, τότε θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα εν ώψη κοινωνικών εκδηλώσεων στο νησί μας. Σύμφωνα με τη Μαρία Ντονακάκη, οι εναλλακτικές προτάσεις στο μενού των δεξιώσεων γάμων θα είναι το κοτόπουλο και το χοιρινό. Περισσότερο θα βλέπουμε χοιρινό και κοτόπουλα. Απλά το θέμα είναι να λυθεί το άμεσα και να γίνουν οι έλεγχοι πιο εντατικοί και να μην έχουμε και άλλα κρούσματα.